Δραματικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από τις πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται στο δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας. Χιλιάδες δέντρα έχουν γίνει στάχτη στο μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου του κόσμου. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε τελικά ότι αποδέχεται την οικονομική βοήθεια των G7 για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές που κατακαίνε τον Αμαζόνιο. Υπό τον όρο όμως ότι αυτή θα ελέγχει τα κεφάλαια. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαϊρ Μπολσονάρο, δήλωσε ότι θέλει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν να αποσύρει τις προσβολές που έγιναν εναντίον του, προτού δεχτεί την προσφορά ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τα έθνη της ομάδας των 7 για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μακρόν θα πρέπει να αποσύρει τις προσβολές που έκανε εναντίον μου. Πρώτον, με είπε ψεύτη. Και δεύτερον, από τις πληροφορίες που έχω, είπε ότι η κυριαρχία μας στον Αμαζόνιο παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Οπότε, προκειμένου να μιλήσουμε ή να δεχτούμε κάτι από τη Γαλλία που θα μπορούσε να είναι με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις, θα πρέπει να αποσύρει αυτά τα λόγια και μετά να μιλήσουμε. Οι δύο ηγέτες έχουν εμπλακεί σε μια δημόσια αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες με τον Μπολσονάρο να χλεβάζει τη σύζυγο του Μακρόν και να κατηγορεί τον Γάλλο ηγέτη ότι δεν σέβεται την κυριαρχία της Βραζιλίας. Ο Μακρόν αποκάλεσε τον Μπολσονάρο ψεύτη, ενώ υποστήριξε ότι οι γυναίκες της Βραζιλίας πιθανώς ντρέπονται για τον πρόεδρό τους. Οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο έχουν προκαλέσει και εσωκομματική κρίση στη Βραζιλία. Ο Μπολσονάρο χάνει τη δημοτικότητά του λόγω του τρόπου με τον οποίο αντιμετώπισε τις πυρκαγιές που απειλούν τον Αμαζόνιο, που πολλοί θεωρούν το βασικό προπύργιο κατά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Της Βραζιλίας, σε συνάντηση που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με τις προσπάθειες της χώρας του να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, δήλωσε ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον της G7. Αντίθετα, έχουμε πρόβλημα με έναν πρόεδρο της G7, αναφερόμενος προφανώς στον Μακρόν. Το Περού και η Κολομβία κάλεσαν τις άλλες χώρες της Αμαζονίας να παραστούν σε διεθνή συνάντηση για τις πυρκαγιές των δασών στη Βραζιλία και τη Βολιβία και να καταλήξουν σε ένα σύμφωνο για την προστασία του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κολομβία στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, συμμετείχε μαζί με τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης στη Σάντα Ρόζα. Οι πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτες σε τεράστιες εκτάσεις του τροπικού δάσους κοντά στα σύνορα της Βολιβίας με την Παραγουάη και τη Βραζιλία.